Για βήξε ρε Παύλο μερικές φορές. Φτάνει βρε. Ξέρετε τι έχει ο Παύλος. Ο Παύλος λοιπόν έχει έναν βήχα που λέγεται βήχας τικ. Βήχει όλη μέρα, αλλά άμα πέσει για ύπνο, δεν βήχει. Να. Γιατί ρε Παύλο δεν βήχεις τη νύχτα όταν κοιμάσαι? Γίνομαι καλά. Γίνεσαι καλά. Δηλαδή προσέχετε, τη νύχτα λοιπόν που κοιμάται γίνεται καλά, την ημέρα όμως βήχει. Και ξέρετε λοιπόν, γιατί αυτός είναι ένας αντανακλαστικός βήχας, σαν να νομίζει ότι κάτι έχει εδώ, στο λαιμό, και βήχει για να καθαρίσει. Σε ενοχλεί κάτι στο λαιμό σου? Ναι, έχω φλέματα. Έχεις βλέμματα. Αυτός ο βήχας δεν είναι βήχας με φλέματα, είναι ξερός βήχας. Ξερός. Γκάχα γκούχα. Τόσο ενοχλητικός που λέει η μάνα σου, δεν ξέρω τι να κάνουμε μαζί σου. Άρα λοιπόν, για να πούμε λοιπόν εσείς που με ακούτε, ο βήχας τικ είναι ένας μηχανισμός ο οποίος επαναλαμβάνεται, δεν μπορεί να σταματήσει, γιατί σαν κάτι να τον ενοχλεί, θα δώσουμε μια φαρμακευτική αγωγή η οποία πολλές φορές μάλιστα και δεν πιάνει και εύκολα, γιατί είναι ένας βήχας ο οποίος αναπαράγεται συνέχεια. Τα όμως θα σε κάνω καλά, Παύλο, το ξέρεις? Το ξέρω, ναι. Από πού το ξέρεις? Το ξέρω, το σκέφτηκα.